Καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, επίσης στο Βόρειο Τομέα. Καλημέρα σας. Και καλύτερα. Να απαντήσει στην ερώτηση του Δημήτρη ο κύριος Κερίδης. Σκέφτεται η κυβέρνηση να θέσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Δένδιας, θέμα για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στον Κώστα. Να σας πω ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει θέμα ότι η Τουρκία έχει διαρρήξει τους δεσμούς της με τις ευρωπαϊκές αξίες, τις δημοκρατικές αξίες, τις αξίες πάνω στις οποίες συγκροτήθηκε το ΝΑΤΟ, και καταγγέλει την Τουρκία για την παραβατικότητά της στα εξωτερικά, αλλά βεβαίως και σε άλλα φόρα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, εμείς που εκπροσωπώ εγώ την Ελληνική Βουλή, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952, χρησιμοποιεί τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ για να το αδρανοποιεί, όμως σε διμερές επίπεδο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και βεβαίως με τους Αμερικάνους, κυρίως με το Κογκρέσο, σας έλεγα, όχι μόνο την Αμερικανική κυβέρνηση, έχουν γίνει πολλά βήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είναι στο Μόναχο, στο Νταβός, το αντίστοιχο Νταβός, να το πούμε αυτό, της Διεθνούς Ασφάλειας. Είναι το μεγάλο συνέδριο του Μονάχου για την παγκόσμια ασφάλεια που γίνεται κάθε χρόνο. Συμμετέχει δυναμικά. Θα συναντηθεί και θα μιλήσει μαζί με την Άνση Πελόζη, την πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, ακριβώς για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Και μαζί με πολλούς άλλους ηγέτες από όλη την Ευρώπη. Πάντως, κύριε Κερίδη, επειδή τώρα και τα δύο κόμματα που οι εκπρόσωποι τους έχουμε σήμερα εδώ και είναι κόμματα εξουσίας και έχουν κυβερνήσει, είναι και οι δύο στην άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται και το ΝΑΤΟ συνεχώς να κάνει τα στραβά μάτια σε ένα σύμμαχο ο οποίος μας απειλεί μέρα νύχτα και έχει θέσει και κάζους μπέλι. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Και να λέει ότι είναι διμερείς και βρείτε τα μεταξύ σας. Λοιπόν, να το πούμε λίγο ξεκάθαρα, γιατί εμένα μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες. Το ΝΑΤΟ αποφασίσει με ομοφωνία. Από τη στιγμή που η Τουρκία είναι μέλος του, δυστυχώς αδρανοποιεί τις δυνατότητες που έχει. Αυτό είναι μια παλιά κουβέντα που γίνεται εδώ και δεκαετίες. Εμάς μας δυσαρεστεί πάρα πολύ και τροφοδοτεί έναν αντινατοισμό, αντιαμερικανισμό, ιδίως τις παλαιότερες δεκαετίες, τον οποίο κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν σήμερα, αν κατάλαβα καλά από κάποια συμφραζόμενα εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μας δυσαρεστεί μεν, όμως η τυχόν αποχώρησή μας από τον ΝΑΤΟ, το μόνο που θα ωφελούσε θα ήταν την ίδια την Τουρκία. Μα δεν συζητάμε, μα, συζητάμε αυτό εμείς. Το θέμα είναι τι κάνει το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία. Όχι για τους ακροατές. Ναι, η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή το επιχείρησε αυτό. Ήταν η μόνη. Άλλοι λένε θα μας βγάλουν. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβγαλε το 1974, αν θυμάστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, όχι, αυτά να τα θυμόμαστε. Να τα θυμόμαστε και να απαντήσει και ο κύριος Ζαχαριάδης, κύριε Κερίδη, για να περάσουμε και στα επίκαιρα. Και λέει στους νατοϊκούς συμμάχους μας ότι όπως εμείς δίνουμε την αλληλεγγύη για τα ζητήματα της Ανατολικής Ευρώπης, έτσι και αυτή πρέπει να είναι αλληλέγγυη. Αυτό είναι το μήνυμα της Ελλάδας, συνολικά και της ελληνικής κυβέρνησης πιο ειδικά, να δίνουν την ελληνική ωραία. Ελλάδα απέναντι σε μια... Μας το εξηγήσατε. Κύριε Ζαχαριάδη, τι πρέπει να κάνει, αν θεωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα με το ΝΑΤΟ, και τι θα έπρεπε, αν θα έπρεπε να κάνει και κάποιες κινήσεις για το ΝΑΤΟ? Γιατί το ΝΑΤΟ πραγματικά δεν κρατάει μια σωστή θέση απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετα αυτά τα ζητήματα, δεν είναι απλά και δεν είναι αποκομμένα από τις ευρύτερες εξελίξεις και ανακατατάξεις. Βλέπετε τι γίνεται αυτές τις μέρες στην Ουκρανία. Βέβαια, θα τις συζητήσουμε. Έτσι, ναι, δεν είναι άσχετο, είναι θέμα φυσικά, του ΝΑΤΟ. Φυσικά, βέβαια. Έτσι, σε ποια σφαίρα επιρροής είναι η Ρωσία, πού βρίσκεται η Τουρκία, πώς συμπεριφέρεται. Εμείς πρέπει να έχουμε στρατηγική ειρήνης, εξωστρέφειας και επίλυση των διαφορών μας μέσα στο διεθνές δίκαιο και να αξιοποιούμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας το γεγονός ότι μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Για να μην έχει καμία αμφιβολία ο Δημήτρης Κερίδης για την στάση του δικού μας κόμματος, να θυμίσω ότι με την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών βοηθήσαμε στα βόρεια σύνορά μας άλλη μια χώρα να μπει
Μάλιστα. Μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και στο ΝΑΤΟ. Και προτείνω τον Δημήτρη. Φαντάζομαι ο κύριος Κερίδης, κύριε Ζαχαριάδη, θυμόταν αυτά που λέγατε το 2014 για έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, γι' αυτό σας τα είπε. Απλά είμαστε στο 2022. Σωστό, και σωστό. Πάμε στο 2023. Και επειδή είμαστε στο 2022 και πάμε στο 2023, καλό θα ήταν να προχωρήσουν οι συμφωνίες συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, ώστε τα ελληνικά μαχητικά που εξορισμού μετέχουν και στο νατοϊκό σύμπλεγμα να είναι πάνω από το FIA. Τώρα, μια και λέμε Μακεδονίας. Για ΝΑΤΟ και όλα αυτά, ο κύριος Πάιατ που πήγε χθες τον κύριο Τσίπρα, πήγε με πρωτοβουλία δικιά του, τον ζήτησε ο κύριος Τσίπρας, πήγε να τον πείσει να ψηφίσετε τη συμφωνία των Αμερικανών, του είπε ο κύριος Τσίπρας γιατί δεν την ψηφίζετε, έχετε κανένα ρεπορτάζ να μας δώσετε? Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση που τη γνωρίζετε όλοι. Μεταξύ τις διθυραμβικές δηλώσεις του κυρίου Πάιτ για τον κύριο Τσίπρα τις θυμόμαστε. Είναι προφανέστατα καλή η σχέση. Είναι πολύ καλή η σχέση, είναι σταθερή η σχέση και την περίοδο που ήμασταν στην κυβέρνηση και τώρα που ήμασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς επιδιώκουμε και με τις ΗΠΑ και με την Πρεσβεία και με όλους να έχουμε μια σχέση σεβασμού. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά δεν μας απαντήσατε στο ερώτημα. Προσπάθω. Για Αλεξανδρούπολη είπε κάτι ο Πάιατ. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό, γιατί εκεί είναι το θέμα. Δεν γνωρίζετε. Το πλήρες περιεχόμενο της συζήτησης. Μάλιστα. Γιατί εσείς αντιδράσατε στην ενίσχυση της Αλεξανδρούπολης, κύριε Ζαχαριάδη. Εμείς θεωρούμε ότι η γεωστρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδας πρέπει να είναι μια γέφυρα ειρήνης, ναι, και όχι μια γέφυρα αναταράξεων. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι δίπλα στην Τουρκία, ναι, η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη Ρωσία, η Ελλάδα δεν βρίσκεται και δεν πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι μια πεντηκοστή. Από ό,τι θυμάμαι, η αξιοποίηση της Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ ξεκίνησε επί δικής σας διακυβέρνησης, όχι επί Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία απλά το συνέχισε και το τερμάτισε. Αλλά εσείς βάλατε τα θεμέλια. Το θέμα είναι η αναβάθμιση, το πρόβλημά μας, σε σχέση και με τις ανακατατάξεις που γίνονται με την Ρωσία στην ευρύτερη περιοχή. Δεν χρειάζεται τώρα και μέσω του ραδιοφώνου σας να δίνει ο καθένας διαπιστευτήρια στο πού είναι η θέση της χώρας κτλ. Αυτά όλοι τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Όμως, για να σε σέβονται στην εξωτερική πολιτική, πρέπει να επιδιώκεις, να ευθυγραμμίζεις τα συμφέροντα της πατρίδας σου με αυτόν με τον οποίο κάνει συμφωνία. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι όταν παραχωρούμε και επί των ημερών μας παραχωρήθηκαν, βάσιμε, κάθε έτος ανανεώνονταν κτλ. Μπορούσαμε και παίρναμε και κάτι γι' αυτό ως αντάλλαγμα. Εδώ βλέπουμε μια βούληση από τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει τα πάντα χωρίς να εξασφαλίζει τίποτα. Δηλαδή, κύριε Ζαχαριάδη, ναι, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Έχουμε την ακύρωση του EastMed. Είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Έχουμε την καθυστέρηση με την υπόθεση της Μακεδονίας. Το EastMed, συγγνώμη κύριε Ζαχαριάδη, δεν τον ακύρωσε η ελληνική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εσείς είχατε δουλέψει πάνω σε αυτό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι να έκανε εκεί η κυβέρνηση. Και ο κύριος Τσίπρας να ήταν ο Πρωθυπουργός, τι να έκανε. Με πολύ ακούγεται να διώξουμε την Τουρκία από τον ΝΑΤΟ, λες και με το αποφασίζουμε. Αυτό δεν είναι. Αλλά το να πιέσουμε δεν είναι κακό να τη δουν κι αλλιώς. Επί των ημερών μας είχαμε ενεργή τη στρατηγική του EastMed και δεν είχαμε το άθλιο και παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Επί των ημερών του κύριου Μητσοτάκη εγκαταλείφθηκε η στρατηγική του EastMed, όχι γιατί είναι οικονομικά ασύμφορος, αλλά επειδή προκαλεί 100 συναντήσεις έγιναν. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μείνουμε τόσο στον EastMed όταν έχουμε την Ουκρανία. Είπατε την άποψή σας, μία απάντηση πάρα πολύ σύντομη, κύριε Κερίδη, για να πάμε και σε άλλα θέματα πολύ πιο επίκαιρα. Καυτά αυτών των ημερών. Μία απάντηση για τον EastMed για να πάμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι ο Αμερικάνος πρέσβης, ο οποίος είναι χρόνια εδώ στην Αθήνα και είχε αυτή τη σχέση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά το είπατε, ήρθε χθες στη Βουλή για να του την υπενθυμίσει. Και να του υπενθυμίσει ότι επιστήριζε ξεκίνηση η Αλεξανδρούπολη, καλή η δημαγωγία, καλός ο λαϊκισμός, η ανάγκη να ξαναγυρίσουμε τα στατιστικά τσιτάτα του αντιαμερικανισμού με τα οποία αναφράφηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ υπάρχει και η προηγούμενη πολιτεία. Ως προς τα ελληνορωσικά, θα σας έλεγα ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις φτάσαν στο ναδύρ,
το 2018 όλοι θυμόμαστε την τότε κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου Κοντιά με την Ρωσία και την αποχώρηση Ρώσων διπλωματών από τη ρωσική πρεσβεία. Εδώ και ούτω καθεξής. Εμείς πιστεύουμε. Για ποιο λόγο, κύριε Πολιτική, μην μπούμε, σας παρακαλώ. Μην λέτε τόσες λεπτομέρειες. Θα χάσουμε τον χρόνο και την ουσία. Ο EastMed δεν έχει ακυρωθεί. Υπάρχει ένα non-paper από το State Department κάποιων γραφειοκρατών του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής. Είναι ένα δύσκολο φιλόδοξο project βεβαίως. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τις κυβερνήσεις και το Ισραήλ και την Κύπρο και την Ελλάδα και βλέπουμε όλα τα δεδομένα για το πώς θα προχωρήσουμε. Τέλος θα σας έλεγα ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο και να πάμε δύο βήματα πέρα από τις ευκολίες περί ειρήνης και σταθερότητας. Προφανώς η Ελλάδα είναι χώρα ειρήνης και θέλουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη. Αλλά σε έναν κόσμο ραγδαίων μεταβολών και έντονου ανταγωνισμού, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη μια μεριά υπάρχουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες που σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό και διεθνές δίκαιο στο εξωτερικό. Και από την άλλη, και αυτό πρέπει να είναι το αφήγημα, θέλω να πω, θέλω να φύγουμε από την Πολιάνα και από το εύκολο περί ειρήνης που λέμε στα παιδάκια και να πούμε τούτο, ότι η Τουρκία. Η Τουρκία, και αυτό είναι κάτι που πουλάει στην Νορβηγία, που το ακούνε οι Φιλανδοί, το ακούνε οι Εστονοί, το ακούνε οι Πολωνοί, είναι μέρος ενός συστήματος αυταρχικών καθεστώτων, απεχθών καθεστώτων, που φυλακίζουν πολίτες και δημοσιογράφους και Οσμάν Καβάλα αφενός στο εσωτερικό και αφετέρου επιθετικών αναθεωρητικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και άρα όπως συμβαίνει στην Ουκρανία, το ίδιο εδώ και δεκαετίες συμβαίνει στην Κύπρο που την κατέχει παράνομα εδώ και μάλιστα. 40 χρόνια. Κύριε Ζαχαριάδη. Και αυτό είναι το αφήγημα του Νίκου Δένδια και που το είπε στο Όσλο. Είδατε την αντίδραση του Τούρκου πρέσβη. Ο κύριος Ζαχαριάδης να κάνει ένα σχόλιο για την αντίδραση του κυρίου Δένδια. Ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και κατά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να πετύχει το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών. Μάλιστα. Και δεν είναι η ειρήνη και η αγάπη που λέμε στα παιδάκια αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Σήμερα να πούμε ότι είναι στην, έχει συνάντηση με τον Λαβρόφ. Είναι στη Μόσχα ο κύριος Δένδιας. Διότι αν αποτύχει, θα δούμε και οι ενήλικες τι σημαίνει η τιμή στο φυσικό αέριο, βέβαια, στα καύσιμα, στα μακαρόνια και στο ρύζι. Μάλιστα. Άρα το ειρήνη πόλεμος δεν είναι αγάπη ή μάλωμα. Είναι και ζήτημα ανθρωπιστικό και κοινωνικό και οικονομικό. Τώρα σε περίπτωση μιας ανάφλεξης. Ακούω αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης με μεγάλη προσοχή, κύριε Τάκη, το πώς συνομιλούμε αυταρχικά καθεστώτα. Αλλά ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα, ότι στη διεθνή πολιτική οι ηγεσίες μιλάνε με τις ηγεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς ο δημοκρατικός κόσμος, τον οποίο ανήκουμε εμείς και θέλουμε να ανήκουμε και εμείς, σε αυτές τις δημοκρατίες που έχουν προκύψει μετά από τη Γαλλική Επανάσταση και έχουν πάρει τα πόντα τη Δύση από την αναγέννηση και τον διαφωτισμό, θα μιλάγαμε τα δύο τρίτα του πλανήτη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι σύνθετα τα θέματα, δεν χωρούν απλωστεύσεις, δεν χωρούν να δύο ρωτήσω κάτι και δύο σε περίπτωση. Στην περιοχή μας είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε με όλους. Δεν θα μιλάμε με τις ηγεσίες στη Βόρεια Αφρική. Είναι δημοκρατίες αυτές, μας αρέσουν? Όχι. Ναι. Σε περίπτωση ανάφλεξης, κύριε Ζαχαριάδη, ποια εκτιμάτε, μάλλον ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας? Πρέπει να είναι μια στάση που θα ακολουθήσει τις επιταγές και τις προσταγές του ΝΑΤΟ? Θα πρέπει να είναι μια στάση που θα συμπεριλάβει υπόψη της και τις ελληνορωσικές σχέσεις? Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν αυτό είναι ένα απευθείο και πρέπει να εργαστούμε όλοι από τη θέση. Καλά, αυτό είναι το προφανές, αλλά από εκεί και πέρα λέμε. Αν όμως αυτό αποτύχει, η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τη στάση που είχε για δεκαετίες με όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς, όλων των αποχρώσεων. Συγγνώμη. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Χθες μας έδωσε μια συνέντευξη ο Γιώργος Κίρτσος. Πριν από λίγο, ο κύριος Κίρτσος διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τη διαγραφή του κυρίου Κίρτσου από τη Νέα Δημοκρατία, διότι προφανώς αυτά που είπε χθες φαίνεται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισαν το ποτήρι. Βλέπω τώρα έκτακτη επικαιρότητα στα site να μιλούν για διαγραφή του κυρίου Κίρτσου από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό κάναμε αυτή τη διακοπή. Λοιπόν, συνεχίστε. Okay, θα το αξιολογήσουμε και αυτό. Είναι προφανές ότι όταν πλακώνονται τα βουβάλια πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά τα βατράχια. Νομίζω ότι και ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε με σαφήνεια πάνω στο ζήτημα. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει όμως δυνατότητα από όλες τις πλευρές να κάνουν προσεκτικά βήματα προς τα πίσω για να κερδίσει Μάλιστα. η διπλωματία και να υποχωρήσει η ένταση. Ωραία. Κύριε Κερίδη, ένα σχόλιο για τη διαγραφή του κύριου Κίσου. Βλέπω εδώ τώρα την και ανακοίνωση του κύριου Μαρινάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία λέει ότι ο κύριος Κίρτσος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δυσφημεί διεθνώς τη χώρα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες δικαίου κλπ. Και γι' αυτό Κίρτσος τέλος από τη Νέα Δημοκρατία. Το σχόλιο σας. Θα σας κάνω ένα σχόλιο, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα να πω τούτο. Προφανώς αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη επειδή είναι επίκαιρο, θεωρώ ότι αυτό το οποίο ήταν αφορμή είναι ένα νέο, μια νέα ανάρτηση στο Twitter του κυρίου Κίρτσο που λέει «Παγίδα για κυβέρνηση Ελλάδα, η δίωξη δημοσιογράφων του Λουπάκη, η κόντρα Βρυξελών, Ουγγαρίας, Πολωνίας κλπ. Επανέρχεται δηλαδή η κριτική από έγκαιρα ΜΜΕ όπως άρτε». Σκληρώνει το Μαξίμου θεατής των εξελίξεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε σύνδεση κονδυλίων με σεβασμό δικαιωμάτων. Ναι, είναι αυτό το θέμα χθες, και του Λουπάκη και έλεγε. Δημοσιογράφων. Τα γράφει, συνέχεια τα γράφει. Κυρία Κοραή, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι. Μήπως δεν διαγράφει γι' αυτό και διαγράφει επειδή έγραψε στο Twitter ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Ταϊκούρας κάνανε προϋπολογισμό με πληθωρισμό 0,8 και έχουμε 5. Διαγράφει για όλα, κύριε. Για όλα διαγράφει. Θα του κάνετε πρόσκληση να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του κάνετε πρόσκληση να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πρόσκληση στον κύριο Κίρτσο. Ο κύριος Κερίδης όμως να μας πει. Αν η ώρα είναι 11.30 το πρωί και ο κύριος Κίρτσος πει καλημέρα, εμείς δεν μπορούμε να του πούμε καληνύχτα, το καταλαβαίνετε. Ωραία, να μας πει όμως και ο κύριος Κερίδης που είναι και στο ίδιο κόμμα. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κλείσω. Ναι, επιτρέψτε μου να κλείσω το προηγούμενο και θα σας πω και για τον κύριο Κίρτσο. Ωραία, και να κλείσουμε και με την άποψή σας για τον κύριο Κίρτσο, γιατί είμαστε στα 20 λεπτά. Ναι. Αν με αφήσετε όμως. Ναι. Λοιπόν, ως προς τα προηγούμενα, προφανώς είμαστε υπέρ του διαλόγου με όλους. Και το κάνουμε αυτό πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που δεν συνομιλούσε με τη Ρωσία. Να το θυμίσουμε αυτό. Όμως το αφήγημα ότι είμαστε με την ειρήνη. Επειδή όλοι είναι με την ειρήνη, ξέρετε, και οι πιο πολεμοχαροί. Μία φράση από ένα σημείο ακόμη. Και μετά, ναι. Επιτρέψτε μου, δεν λέει τίποτα. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει αιχμή. Και η αιχμή είναι η μάχη που δίνουμε, προκειμένου να προσελκύουμε συμμάχους και εταίρους και αλληλεγγύη από την Ευρώπη και από την Δύση, απέναντι σε ένα απεχθές. Ωραία. Απαντήστε μας και για τον κύριο Κίρτσο. Δεν έχουμε χρόνο, ειλικρινά. Ναι. Δεν σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Δεν έχω παρακολουθήσει τα τελευταία. Αλλά προφανώς θα το έλεγα αυτό έτσι και απέναντι και σε άλλους συναδέλφους, ενδεχομένως, ξέρετε, συνολικά, η πολιτική χρειάζεται πειθαρχία. Χρειάζεται στήχηση. Είναι μια συλλογική δουλειά, στην οποία δεν μπορεί ο καθένας να λέει μια εξυπνάδα απλώς, η οποία πρόσκαιρα μπορεί να ακούγεται με ενδιαφέρον. Ο κ. Κίρτσος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Με λόγο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μεγάλο λάθος του στο βαθμό που έρχεται να στηρίξει την υπόθεση ντοκουμέντου και τον φέρνει σε πλήρη ρήξη με την καρδιά της κεντροδεξιάς παράταξης, αν επιμείνει σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση η δίωξη από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη δημοσιογραφών στην Ελλάδα, οι οποίοι διακινούσαν ψευδείς ειδήσεις και συνεργάζονταν με ένα παραδικαστικό κύκλωμα το οποίο ερευνά η δικαιοσύνη, με αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταδικάσει και έχει πάρει πολύ μεγάλες αποστάσεις και το ξέρετε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου είμαι και εγώ συμμέτοχο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Κερίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.